Αυξημένος κύκλος εργασιών, υποχώρηση της κερδοφορίας και εκτείναξη του δανεισμού είναι τα στοιχεία που περιγράφουν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Κρικρή για τη χρονιά που μας πέρασε, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν για το 2013. Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τη χρήση του 2013 διαμορφώθηκε στο ποσό των 68,1 εκατομμυρίων ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 14,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, που ο κύκλος εργασιών είχε διαμορφωθεί στα 59,3 εκατομμύρια ευρώ. Τα κέρδη προφόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν στα 5,34 εκατομμύρια ευρώ στο 12ο του 2013, σημειώντας αρνητική μεταβολή 10,3% σε σχέση με το 2012, που το ύψος των EBITDA έθεσε στα 5,95 εκατομμύρια ευρώ. Στα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως του ομίλου σημειώθηκαν κέρδη ύψους 5,1 εκατομμυρίων ευρώ για το 2013, καταγράφοντας πτώση 4,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, που τα κέρδη ανήλθαν στα 5,35 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντική ήταν η μεταβολή στον τομέα του δανεισμού. Για τη χρήση του 2013, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου άγγιξε τα 6,98 εκατομμύρια ευρώ, σημειώντας μεταβολή 136,6% σε σχέση με το 2012, που διαμορφώθηκε στα 2,95 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματιστηριακή πορεία του ομίλου Κρικρή για το 2013 χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις. Η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 62 εκατομμύρια ευρώ και το ΠΗ υπολογίζεται στο 12,2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τιμή διανομή μερίσματος εξαιτίας των αυξημένων αναγκών χρηματοδότησης που προέκυψαν μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στα τέλη της χρονιάς σε εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρείας. Ειδικότερα για την πορεία της μετοχής, αυτή ξεκίνησε στις αρχές της χρονιάς κάτω από την τιμή του 1 ευρώ και 60 λεπτών και έφτασε στο τέλος του χρόνου λίγο πάνω από τα 3 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως λόγω των έκτακτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς, ο Όμιλος Κρικρή έχει καταρτήσει επιχειρησιακό σχέδιο επενδύσεων ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής γιαουρτιού, καθώς αυτή τη στιγμή το σύνολο σχεδόν των κωδικών γαλακτοκομικών προϊόντων της επιχείρησης παράγεται σε ελληνικές παραγωγικές μονάδες τρίτων. Για το σκοπό αυτό, έχει κατατεθεί πρόταση υπαγωγής στο σχετικό αναπτυξιακό νόμο που προβλέπει επιχορήγηση 30% επί του προϋπολογισμού του σχεδίου, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια του ομίλου και μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό.